Εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση Πλάτωνος, Απολογία Σοκράτους Σε μετάφραση Ηλέκτρας Ανδρεάδη Διαβάζει ο Κώστας Καστανάς Ο Σοκράτης δευτερολογεί μετά την απόφαση του δικαστηρίου ότι είναι ένοχος και πριν αποφασίσει το δικαστήριο για την ποινή που θα το επιβάλλει Το ότι δεν αγανακτώ, άντρε Αθηναίοι, για το γεγονό ότι με κρίνατε ένοχο οφείλεται σε πολλού άλλου λόγου και στο ότι είναι κάτι που το περίμενα. Εκείνο όμω που με κάνει να απορώ είναι ο αριθμό των ψήφων και από τι δύο μεριές. Γιατί δεν πίστευα ότι θα καταδικαζόμουν με τόσο μικρή πλειοψηφία αλλά με πολύ μεγαλύτερη. Τώρα όμως όπως φαίνεται αν 30 μόνο ψήφοι είχαν πέσει αλλιώς θα είχα αθωωθεί. Όσον αφορά την κατηγορία του μέλη του νομίζω ότι έχει ήδη αποδειχθεί η αθωότητά μου. Και όχι μόνο έχει αποδειχθεί η αθωότητά μου αλλά είναι σε όλου φανερό ότι αν δεν είχαν παρουσιαστεί για να με κατηγορήσουν ο Άνητος και ο Λύκων, θα χρώσταγε και χίλιε δραχμές πρόστιμο, επειδή δεν θα έπαιρνε ούτε το ένα πέμπτο των ψήφων. Προτείνει λοιπόν αυτό ο άνθρωπο να με καταδικάσετε σε θάνατο. Α είναι. Κι εγώ τι θα σας αντιπροτείνω, άνδρες Αθηναίοι. Προφανώς αυτό που μου αξίζει. Τι είναι λοιπόν αυτό. Τι πρέπει να πάθω Ποια ποινή πρέπει να μου επιβληθεί επειδή έκρινα ότι πρέπει να παρετηθώ από την ήσυχη ζωή και να παραμελήσω όλα εκείνα για τα οποία φροντίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι: χρήματα, οικονομικά συμφέροντα, στρατηγίε, δημόσιε αγορεύσει και όλα τα άλλα αξιώματα και τι πολιτικέ συμμαχίε και βατρίε. Επειδή πιστεύοντα ότι μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο από το να εξασφαλιστώ ασχολούμενο με τέτοια πράγματα, δεν ασχολήθηκα με αυτά που άμα το έκανα ούτε εσά ούτε τον εαυτό μου θα φελούσα καθόλου, αλλά πηγαίνοντα σε κάθε ένα χωριστά, του χάριζα τη μεγαλύτερη κατά τη γνώμη μου ευεργεσία. Ερχόμουν κοντά του και επιχειρούσα να τον πείσω να μην φροντίσει για καμιά άλλη υπόθεσή του πριν φροντίσει τον εαυτό του. Πώ θα γίνει δηλαδή καλύτερο και συνετότερο, ούτε για τι υποθέσει τη πόλη, αλλά για την ίδια την πόλη. Και για όλα τα άλλα να φροντίζει με αυτόν τον τρόπο. Τι μου αξίζει λοιπόν για αυτό που είμαι. Κάτι καλό, άνδρες Αθηναίοι. Αν πρέπει στα αλήθεια να τιμηθώ σύμφωνα με την αξία μου. Και να είναι βέβαια καλό που να μου ταιριάζει. Τι ταιριάζει σε ένα φτωχό άνθρωπο που σας έχει ευεργετήσει και χρειάζεται να έχει χρόνο ελεύθερο για να σας παροτρύνει. Τίποτα άλλο, άνδρες Αθηναίοι, από τη δωρεάν σύντηση στο Πριτανείο. Και μάλιστα σε αυτόν αρμόζει πιο πολύ παρά σε κάποιον από εσά που νίκησε στην Ολυμπία σε υποδρομίε ή σε αρματοδρομίε με δύο ή με τέσσερα άλογα. Γιατί αυτό σα κάνει να φαίνεστε ευτυχεί, ενώ εγώ σα κάνω ευτυχή. Άλλωστε, εκείνο δεν έχει ανάγκη να τον τρέφουν, ενώ εγώ έχω. Εφόσον λοιπόν πρέπει με δικαιοσύνη να μου αποδώσετε ό,τι μου αξίζει, σας προτείνω τη σύντησή μου στο Πλητανείο. Ίσως να νομίσετε ότι αυτά, όπως και τα άλλα περί Ήκτου και και οικεσιών, τα λέω από αλαζονία. Όμως δεν είναι αυτό ο άντρας Αθηναίη, αλλά το εξή. Είμαι βέβαιος ότι κανέναν άνθρωπο δεν έχω αδικήσει με τη θέλησή μου. Ωστόσο, δεν μπορώ να σας πείσω γι' αυτό. Ο λόγος είναι ότι μου δόθηκε λίγος χρόνος να σας μιλήσω. Αν ο νόμος όριζε όπως σε άλλες πόλεις, σε περίπτωση θανάτου, να μην κρατάει η κρίση μόνο μία μέρα αλλά πολλέ. νομίζω ότι θα είχατε πιστεί. Τώρα όμως δεν είναι εύκολο σε λίγο χρόνο να διαλύσει κανείς μεγάλες σκουφαντίε. Όντα βέβαιος ότι δεν έχω αδικήσει κανέναν, δεν πρόκειται φυσικά να αδικήσω και τον εαυτό μου. Δεν πρόκειται να μιλήσω εναντίον του και να πω ότι μου αξίζει να πάθω κάτι κακό προτείνοντας μάλιστα κάποια ποινή. Τι έχω να φοβηθώ. Μην πάθω εκείνο που προτείνει ο μέλητος και που δεν ξέρω καλά καλά όπως είπα αν είναι καλό ή κακό. Ανταυτού να προτιμήσω πράγματα τα οποία ξέρω καλά ότι είναι κακά και να τα προτείνω. Μήπως τη φυλακή. Και τι θα με ωφελούσε να ζω μέσα στη φυλακή όντας δούλος εκείνων που θα ορίζονταν κάθε φορά να με φυλάνε, τον 11. Μήπως χρηματική ποινή και να βρίσκομαι στη φυλακή μέχρι να τα πληρώσω όλα. Αλλά και πάλι καταλήγω μες στα ίδια που σας έλεγα πριν από λίγο. Δεν έχω χρήματα για να πληρώσω. Μήπως τότε να προτείνω εξορία. Ίσως να δεχόσαστε να με καταδικάσετε σε εξορία. Θα έπρεπε να αγαπάω πάρα πολύ τη ζωή μου για να είμαι τόσο ασυλλόγιστος ώστε να μην μπορώ να σκεφτώ ότι ενώ εσείς που είσαστε συμπολίτες μου δεν μπορέσατε να υποφέρετε τον τρόπο της ζωής μου και τα λόγια μου και δυσανασχετήσατε και οργιστήκατε ώστε να ζητάτε τώρα να απαλλαγείτε από αυτά θα υπήρχαν άλλοι που θα μπορούσαν να τα ανεχθούν ευχαρίστως. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο άντρες Αθηναίοι. Τι ωραία αλήθεια θα ήταν η ζωή μου αν άνθρωπος σε αυτή την ηλικία έφευγα από εδώ και ζούσα πηγαίνοντας από πόλη σε πόλη, διωγμένος από παντού. Γιατί ξέρω καλά ότι όπου κι αν πάω, άμα μιλάω θα με ακούνε οι νέοι όπως και εδώ. Και αν προσπαθήσω να τους απομακρύνω, αυτοί οι ίδιοι θα με διώξουν πείθοντα τους πιο ηλικιωμένου. Και αν δεν τους απομακρύνω, θα το κάνουν για αυτούς οι πατέρες τους και οι συγγενείς τους. Θα μπορούσε ίσως να μου πει κανείς «Δεν μπορείς ο κράτη να φύγεις από εδώ και να ζήσεις ήσυχα σοπαίνοντας». Αυτό ακριβώς είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσω σε μερικούς από εσά. Γιατί αν σας πω ότι αυτό είναι σαν να παρακούω τον Θεό και για τον λόγο αυτόν είναι αδύνατο να ζω ήσυχος, δεν θα με πιστέψετε νομίζοντας ότι σας ηρωνεύομαι. Αν πάλι σας πω ότι είναι πολύ μεγάλο αγαθό για τον άνθρωπο το να μιλάει κάθε μέρα για την αρετή και για τα άλλα για τα οποία με ακούτε να συζητάω εξετάζοντας τον εαυτό μου και τους άλλους και ότι η ζωή χωρίς να τα εξετάζει κανείς αυτά είναι ζωή που δεν αξίζει να τη ζει ο άνθρωπος τότε θα με πιστέψετε ακόμα λιγότερο ωστόσο έτσι είναι όπως σας τα λέω άνδρες μου και να σας πείσω, δεν είναι εύκολο. Εγώ πάντως δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου άξιο για οποιαδήποτε ποινή. Αν είχα βέβαια χρήματα, θα πρότεινα να δώσω ένα χρηματικό ποσό που θα μπορούσα να το πληρώσω. Αυτό δεν θα με έβλαπτε καθόλου. Τώρα όμως δεν έχω. Αν πάντως θέλετε να μου ορίσετε ένα πρόστιμο που θα μπορούσα να το πληρώσω, θα μπορούσα ίσως να σας πληρώσω μια ασημένια μνά. Τόσο λοιπόν προτείνω. Αυτό εδώ ο Πλάτων, άνδρε, Αθηναίοι, και ο Κρήτον και ο Κριτόβουλο και ο Πολόδωρο με προτρέπουν να προτείνω 30 μνέ και θα εγγυηθούν αυτοί. Προτείνω λοιπόν αυτό το ποσό και εγγυητέ για τα χρήματα θα είναι αυτοί οι αξιόπιστοι άνθρωποι. εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Πλάτωνος Απολογία Σοκράτους Σε μετάφραση ηλέκτρα Ανδρεάδη Διαβάζει ο Κώστας Καστανάς